Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Καιρό έχουμε να κάνουμε ένα βίντεο. Θα κάνουμε σήμερα ένα με σπανακόπιτα, σπανακοπιτηρόπιτα, και σε λίγες μέρες θα ξανακάνουμε πάλι για τα παραδοσιακά μελομακάρονα. Έχω μία πολύ ωραία συνταγή, την οποία φτιάχνω περίπου 30 χρόνια. Είναι πολύ εύκολη και πετυχαίνουν πάντα κάθε χρόνο τα μελομακάρονα που φτιάχνω. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε πρώτα να σας πω λίγα λόγια για τη σπανακόπιτα, αυτή και για τη ζύμη αυτή που έχω. Έχει μέσα άγρια χόρτα του βουνού, τα οποία είναι ειδικά για πίτα. Καυκαλίθρες, μυρώνια, ψωμάκι του λαγού, λίγους ζωχούς έχει μέσα. Επίσης έχω βάλει σπανάκι, πράσο, λίγο μαϊντανό, και κρεμμυδάκια φρέσκα από τον κήπο μου. Αλάτι, πιπέρι, φέτα και αυγά. Λοιπόν, πήρα περίπου 650-700 γραμμάρια σπανάκι. Το καθάρισα, το έπλυνα και το έβαλα να μαραθεί λιγάκι. Επίσης, έβαλα μέσα 3 πράσα κομμένα, και αυτά τα πέρασα λίγο να μαραθούνε. Κρεμμυδάκια φρέσκα, έβαλα 3 μεγάλα, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, και αυτά τα διάφορα που είχα που ήταν του βουνού. Εσείς θα αγοράσετε από τη Λαϊκή ένα μάτσο καυκαλίθρες, ένα μάτσο μυρώνια και διάφορα άλλα που ξέρουν στη Λαϊκή και δίνουν και είναι ειδικά για να φτιάξετε αυτή την πίτα. Επίσης έβαλα μέσα 300 γραμμάρια αγελαδινό τυρί, γιατί δεν μας αρέσει η φέτα με το πρόβειο τυρί, και 4 αυγά. Λοιπόν, έφτιαξα επίσης και το χωριάτικο φύλλο, με το οποίο τώρα θα ανοίξω τα φυλλαράκια που θα φτιάξω την πίτα μου. Για το φύλλο θέλει 0,5 κιλό αλεύρι, ανοίγουμε μία γουβίτσα μέχρι τη μέση στη λεκάνη και βάζουμε μέσα λίγο λάδι, λίγο ξύδι και το αλάτι που κατά τη γνώμη μας θέλει αυτή η ζύμη. Βάζουμε λίγο χλιαρό νερό και το ζυμώνουμε σαν ψωμάκι να γίνουν τα φυλλαράκια σε αυτό το μέγεθος που βλέπετε εδώ περίπου. Εγώ βάζω 5 φύλλα στην κάθε πίτα. 2 φύλλα κάτω, ρίχνω μισή ζύμη, άλλο φύλλο, μετά πάλι από πάνω από τη ζύμη και στο τέλος 2 φύλλα και κλείνω τη ζύμη. Ενδιάμεσα στα φύλλα βάζω πάντα λίγο λαδάκι, για να υπάρχει γύρω γύρω και να μην μας ξεραθεί η πίτα. Και στο τελευταίο φύλλο το ρεντίζουμε και με λίγο νερό. Το κόβουμε, το ρεντίζουμε με λίγο νερό, λαδάκι και μετά το ψήνουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πώς θα ανοίξουμε το φύλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βάζετε πάντα, δεν θα φοβόσαστε να βάλετε αλεύρι για να μην κολλάει η πίτα. Εάν έχετε μεγάλο πλάστη, βάζετε μεγάλο. Εάν δεν έχετε, και με αυτό το μικρό εδώ γίνεται. Αλλά εάν έχετε και μεγάλο, σαν αυτό εδώ το πλάστη, γίνεται και πιο εύκολα. Δεν έριξα αλευράκι και κόλλησε λίγο, αλλά δεν πειράζει, θα σε κολλήσει. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Σε λίγο είναι σχεδόν έτοιμο το φύλλο. Λοιπόν, για να δείτε, θα βάλουμε το ένα φύλλο κάτω. Εγώ το βιάστηκα λίγο,
και κόπηκε, αλλά δεν πειράζει και να κάνει καμιά τρυπίτσα. Είναι στο... Θα φτιάξουμε άλλο ένα φιλαράκι. Και θα το βάλουμε από πάνω. Εγώ πολλές φορές το φύλλο το ανοίγω και με τα χέρια έτσι. Είναι μία εύκολη τεχνική, δεν είναι δύσκολο, ανοίγει. Όπως μπορεί ο καθένας το ανοίγει το φιλαράκι. Λοιπόν, θα βάλουμε και αυτό το φύλλο. Θα σας δείξω πώς θα πετάτε. Βλέπετε, έχει ανοίξει αρκετά καλά, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και εδώ θα ρίξουμε τη μισή ζύμη από αυτή που έχουμε. Σιγά σιγά θα στρώσουμε λίγο στα άκρα, να πάει σε όλη την άκρη. Και θα βάλουμε μετά και ένα φυλλαράκι ενδιάμεσα. Πολύ εύκολα θα ανοίξει και το άλλο φύλλο. Θα το δείτε τώρα. Είναι πολύ εύκολο και σχεδόν ανέξοδο να φτιάχνετε μόνες σας τα φύλλα. Δεν κοστίζει τίποτα και γίνεται πάρα πολύ ωραία αυτή η ζύμη. Δεν χαλάει και κρατάει και μέσα στο ψυγείο και η πίτα 2 μέρες και είναι τραγανή. Λοιπόν, ένα φυλλαράκι θα βάλουμε στη μέση. Πολύ γρήγορα θα το ανοίξουμε. Το ανοίγετε πρώτα λίγο έτσι και μετά μπορείτε να το ανοίξετε και με τα χέρια. Όπως το ανοίγω και εγώ. Βλέπετε τι ωραία που ανοίγει. Έτοιμο. Έτοιμο, φίλες μου. Θα βάλουμε την υπόλοιπη πιτούλα εδώ πέρα. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι. Το λαδάκι μου είναι δικό μου. Βιολογικό. Χωρίς ρεντίσματα, χωρίς λιπάσματα. Έχω δική μου παραγωγή και ξέρω τι λάδι τρώω. Λοιπόν, θα βάλουμε όλη την υπόλοιπη ζύμη. Και θα την αφήσουμε, θα τη διαλύσουμε γύρω-γύρω. Και από πάνω θα βάλουμε πάλι 2 φυλάκια. Φυλλαράκια. Θα σας δείξω τώρα πώς να κλείσετε την πίτα με τα 2 φυλλαράκια που θα βάλετε από πάνω. Πολύ απλά πάλι και γρήγορα θα ανοίξουμε τα φύλλα μας χωρίς καθόλου κόπο και χωρίς να χρειάζεται να... Για δείξε και λίγο πάλι, Αγγελική, εδώ. Το ανοίγουμε λίγο έτσι το φυλλαράκι και μετά το ανοίγουμε με το χέρι. Σιγά σιγά θα τα καταφέρετε και όσοι δεν το έχετε καταφέρει. Τέλειο. Το βάζουμε πάνω. Και βάζουμε λίγο λαδάκι.
Έτσι. Και θα βάλουμε το άλλο φύλλο, τα πλαϊνά που έχει, τα φύλλα, θα τα βάλουμε μέσα. Θα τα γυρίσουμε έτσι και γίνεται πολύ ωραία γωνία. Πατάμε και λίγο έτσι. Λίγο λαδάκι. Και θα βάλουμε από πάνω το τελευταίο μας φύλλο, για να είναι εκτός από νόστιμη η πίτα μας και όμορφη. Ανοίγουμε και το τελευταίο φυλλαράκι. Και λίγο έτσι με το χέρι, την ανοίγουμε και η πίτα μας είναι έτοιμη. Σκεπάζουμε. Έτσι. Την κόβουμε, τη χαράζουμε σε ό,τι κομμάτια θέλουμε, μικρά, μεγάλα, και όπως είναι αυτή μπορούμε να βάλουμε επάνω μία μεμβράνη και να τη βάλουμε στην κατάψυξη και να την έχουμε έτοιμη να την ψήσουμε κάποια άλλη φορά. Όπως είναι. Τη ρεντίζουμε με λίγο νεράκι και είναι έτοιμη για την κατάψυξη. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, θα σας δείξω αυτή την σπανακοτυρόπιτα που ψήσαμε και θα τη δοκιμάσει λίγο η εγγονή μου. Είναι αυτή εδώ που ψήσαμε. Είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Γεια σας.